Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Κάναμε like σε ειδήσεις από τον κόσμο και σας τις παρουσιάζουμε. Κοιτά κανείς τη γη από τόσο ψηλά, σίγουρα δεν είναι κάτι που συμβαίνει συχνά. Κι όμως υπάρχουν κάποιοι, λίγοι τυχεροί, που αντικρίζουν αυτή τη θέα από το παράθυρό τους κάθε μέρα. Είναι οι κοσμοναύτες του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού, οι οποίοι έδωσαν στη δημοσιότητα αυτό το καταπληκτικό βίντεο. Αποτελεί συγγραφή των καλύτερων στιγμών τριών αποστολών και έχει τίτλο «Ο κόσμος από το παράθυρό μου». Μεταξύ των πιο εντυπωσιακών πλάνων, ο κομίτης Lovejoy πάνω από την Αυστραλία και η Ανατολή στην Κίνα. Στόχος τους να προσελκύσουν το ενδιαφέρον του κόσμου και να ενημερώσουν για την αποστολή και το έργο τους. Είχε προηγηθεί το βίντεο μόνο στη νύχτα, με εντυπωσιακά νυχτερινά στιγμιότυπα που δίνουν την ψευδαίσθηση ότι πετάς πραγματικά στο διάστημα. Ο καιρός που τα παιδιά μάθαιναν στο σχολείο να ζωγραφίζουν σε χαρτί με μαρκαδόρους και ξυλομπογιές, μάλλον έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Τουλάχιστον για αυτό το high-tech νηπιαγωγείο στη Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου παιδιά τριών ετών παίζουν την τεχνολογία στα δάχτυλα. Μαθαίνουν να συλλαβίζουν και να ζωγραφίζουν μέσω iPad και Skype. Αν και δεν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν ότι δεν είναι και η πιο κατάλληλη ηλικία για την πρώτη γνωριμία με την τεχνολογία, πολλοί ειδικοί επιμένουν ότι οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν απίστευτες ευκαιρίες για διαδραστική μάθηση. Τελικά, μήπως η ρίση παν μέτρων άριστον είναι σε αυτές τις περιπτώσεις πανάκια? Το Μουσείο του Καΐρου, έμβλημα της πλατείας Ταχρίρ, προσπαθεί να επουλώσει τις πληγές που άνοιξε η Αραβική Άνοιξη. Το αιωνόβιο κτίριο που φιλοξενεί τις θρυλικές μούμιες και τους θησαυρούς του βασιλιά του Ταχαμών χρειάζεται ξυγχρονισμό. Τα σχέδια που καταρτίζονται όμως για την επέκτασή του μέχρι τις όχθες του Νείλου και τη μετατροπή του σε υπαίθριο εκθεσιακό κέντρο και βοτανικό κήπο συναντούν οικονομικά εμπόδια. Η πολιτική αναταραχή μείωσε τα έσοδα από τους αρχαιολογικούς χώρους από 16 εκατομμύρια δολάρια το 2010 σε 1 εκατομμύριο δολάρια φέτος. Και αν και έχει συσταθεί ένας μηχανισμός άντλησης κεφαλαίων από τους φίλους του μουσείου που θα τους επιτρέψει να δέχονται δωρεές, προς το παρόν έχει αρχίσει να λειτουργεί μόνο μία προσωρινή έκθεση με δεκάδες αντικείμενα που έχουν αποκατασταθεί μετά τις καταστροφές και τις λαιλασίες του 2011. 5, 4, 3, 2, 1. Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζον Μπένερ έδωσε το σύνθημα και το δεύτερο ψηλότερο χριστουγεννιάτικο δέντρο που στολίστηκε ποτέ στο λόφο του Καπιτολίου φωταγωγήθηκε. Είναι ερυθρελάτη, έχει ύψος 27 μέτρα και προήλθε από Εθνικό Πάρκο της Πολιτείας. Διακοσμήθηκε με περισσότερα από 5.000 χειροποίητα στολίδια που έφτιαξαν παιδιά από όλη τη χώρα με πηγή έμπνευση στη φύση της Ουάσιγκτον. Η μέρα που όλοι οι θαυμαστές του Tolkien περίμεναν διακάως έφτασε. Η ταινία Hobbit, η ερημιά του νοσφιστή, έκανε πρεμιέρα στο Λος Άντζελες και το δεύτερο μέλος της τριλογίας αναμένεται να είναι σύμφωνα με τους δημιουργούς ακόμη πιο συναρπαστικό και περιπετειώδες. Το ταξίδι στη Μέση Γη συνεχίζεται, τα εμπόδια για τους ήρωες πολλά και το ερώτημα παραμένει. Θα μπορέσει τελικά ο Bilbo Baggins να απελευθερώσει το χαμένο βασίλειο των Νάνων? Η απάντηση επί της μεγάλης οθόνης. The Oscar goes to, and the Oscar goes to George Clooney in Syriana. Ο πιο περιζήτητος εργένης του Hollywood, το σύμβολο της γοητείας και της αρενοπότητας, ο George Clooney, τόλμησε και έκανε μια πρωτοποριακή φωτογράφηση. Αφέθηκε στα χέρια 5 εικαστικών avant-garde και τον έκαναν αγνώριστο. Η Ιαπωνέζα Κουσάμα, διάσημη για τη φλούο pop art, τον καμουφλάρισε με πουά. Η Αμερικανίδα ζωγράφος Κίλιμ ανέλαβε να τον αναδείξει μέσα από ένα σκίτσο. Η φωτογράφος Μίντερ επικέντρωσε σε μια κοντινή απεικόνιση του ματιού του και η φωτογράφος Σόπι τον απαθανάτησε σε δύο κλασικές πόζες που αναδεικνύουν την αρενοπότητα και το ρομαντισμό. Πιο ανατρεπτική η Βρετανίδα Έμιν που επέλεξε να κάνει μια εγκατάσταση νέων. Στη συνέντευξη που δόθηκε για το τεύχος Δεκεμβρίου του περιοδικού W, ο George Clooney αποκάλυψε ότι σε νεαρή ηλικία είχε ερωτευτεί την Grace Kelly και την Audrey Hepburn και ότι εξακολουθεί να αναζητά τον έρωτα της ζωής του. Η πολυτελής φίρμα Giorgio Armani άνοιξε την πρώτη της μπουτίκ στην Αγία Πετρούπολη και αναμένεται να το γιορτάσει τις προσεχείς ημέρες με τη λάμψη και την πολυτέλεια που της αρμόζει. Η οικοδέσποινα στο πάρτι εγγενείο θα είναι η ανιψιά του διάσημου σχεδιαστή Ροπέρτα. Στο έκτασης 260 τετραγωνικών κατάστημα
θα παρουσιαστεί επίσης η συλλογή Ετσέντρικο, που περιλαμβάνει μερικά από τα πιο εντυπωσιακά αξεσουάρ και κοσμήματα του οίκου από το 1985 έως σήμερα. Μπορεί η υψηλή ραπτική να περνά τη δική της κρίση, ευτυχώς όμως για τον κόσμο της μόδας υπάρχουν και οι αναδυόμενες αγορές. Εδώ η σύντομη περιήγησή μας στα όρια του κόσμου, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε. Την εκπομπή μπορείτε να παρακολουθείτε και στο sky.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο κοντά σας, εσύ, Ακοσιόνι, με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Καλό σας βράδυ!